Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την εξιχνίαση της επίθεσης με βιτριόλη στην 34χρονη Ιωάννα τη στιγμή που πήγαινε στην εργασία της στην Καλλιθέα. Πάμε στον Γιώργο Γεραφέντη να μας δώσει ρεπορτάζ για την υπόθεση και την εξέλιξη των ερευνών από τις αρχές, Γιώργο. Σήμερα το απόγευμα ή αύριο το πρωί, αν το επιτρέψουν βέβαια βούλα οι γιατροί, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αθηνών θα έχουν νέο τετ-α-τετ με την 34χρονη λογίστρια. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ θα της δείξουν φωτογραφίες σε μια προσπάθεια να αναγνωρίσει τη γυναίκα που της έριξε το βιτριόλι. Επίσης θα προσπαθήσουν να αντλήσουν πληροφορίες για τις διαφορές που είχαν και την εκδικήθηκε με τον πιο άγριο τρόπο. Η τεχνολογία, τα λάθη της μεταμφιασμένης γυναίκας και η εμπειρία των ερευνητών της αστυνομίας φαίνεται πως λύνουν τον γρίφο της υπόθεσης αυτής. Το μοιραίο λάθος της δράστηδος, όπως είχαμε αποκαλύψει και στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ, ήταν ότι είχε μισθώσει το ταξί που την μετέφερε στην Καλλιθέα από εφαρμογή που είχε κατεβάσει στο κινητό της τηλέφωνο ή στον υπολογιστή της. Την εβδομάδα που έρχεται οι αρχές θα έχουν τα αποτελέσματα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και έτσι οι αστυνομικοί θα έχουν τα ψηφιακά της ίχνη από τα οποία έτσι θα μπορέσουν να ταυτοποιήσουν το κινητό τηλέφωνο ή το σταθερό τηλέφωνο που έκανε την μίσθωση και έκλεισε το ταξί από την περιοχή του Παγκρατίου που την μετέφερε το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου στην περιοχή της Καλλιθέας και στη συνέχεια έριξε το βιτριόλι στην Ιωάννα που ήταν εκείνη την στιγμή στο ασανσέρ, την ευνηδίασε και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Βέβαια έχουν αρκετά στοιχεία, υπάρχει και οπτικό υλικό όπως είχαμε αποκαλύψει από τα δελτία της ΕΡΤ. Αρκετά τα στοιχεία. Εκτιμώ ότι αυτή η εβδομάδα που έρχεται. Είναι πολύ κοντά λοιπόν στη λύση του μυστηρίου. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Γιώργο.